Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές. Είναι η εκπομπή Παρησία, Δευτέρα σήμερα 1η Ιουνίου, καλό μήνα κιόλας, με τον διδάκτορα φιλοσοφίας Γιώργο Οικονόμου, τον οποίο έχουμε στην άλλη άκρη της γραμμής. Καλησπέρα κύριε Οικονόμου. Καλησπέρα σας. Φυσικά και δεν είμαι η Αγγελική Τσουμελέ, είμαι ο Χρήστος Κοτσιρίας, όπως γράφει η καρτέλα. Θα παρουσιάζουμε από εδώ και πέρα μαζί την εκπομπή. Θα συμμετέχω στην εκπομπή του κυρίου Οικονόμου. Να πούμε καλό μήνα πρώτα. Βεβαίως. Και να πούμε ότι πριν 2 εβδομάδες είχατε αναλύσει το θέμα της εθελοδουλείας. Για σήμερα τι μας έχετε ετοιμάσει, κύριε καθηγητά? Είχαμε υποσχεθεί να μιλήσουμε για την άμεση δημοκρατία, δηλαδή για τις αρχές, για τους θεσμούς, για τα επιχειρήματα, για τις αντιλήψεις, για τη δημοκρατική κοινωνία. Αλλά δυστυχώς η επικαιρότητα μας προλαβαίνει και πιστεύω ότι πρέπει να τη σχολιάσουμε λίγο. Ναι, γιατί οπωσδήποτε έχει μια μεγάλη σημασία αυτό το πράγμα και αυτό μας αφορά πάρα πολύ, χωρίς να σημαίνει βέβαια ότι η δημοκρατία δεν μας ενδιαφέρει. Είναι βέβαια πρώτιστος σκοπός, στόχος, και νομίζω ότι για αυτούς οι οποίοι ενδιαφέρονται όχι μόνο για μια θεσμική αλλαγή αλλά και για πολλά πράγματα που συμβαίνουν σε αυτή τη χώρα, και έχουμε πολλά γεγονότα τελευταίως που θα τα σχολιάσουμε. Πιστεύω λοιπόν ότι πάντα αυτό πρέπει να είναι ο στόχος, ο σκοπός, αλλά και όσον αφορά και την κατάσταση στην οποία ζούμε. Γιατί λέμε δηλαδή ότι είμαστε σε μια δύσκολη κατάσταση, σε μια κατάσταση φοβερά δύσκολη, αλλά το θέμα είναι πώς θα βγούμε και πού θα πάμε. Και χωρίς να ξέρουμε πού θα πάμε το στόχο, το βασικό, το ξεκαθαρισμένο, δεν μπορούμε να έχουμε και τα μέσα για το που θα πάμε, να κάνουμε κάποιον αγώνα. Διότι αυτό που βλέπουμε, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά διεθνώς τώρα, το ζήσαμε στην Τουρκία πριν από λίγες μέρες, το ζούμε στη Βραζιλία τώρα, αυτό που βλέπουμε είναι ο κόσμος εξεγείρεται. Και ξανά στην Αίγυπτο. Και ξανά στην Αίγυπτο βεβαίως, για να εναντίον του Μόρση, του Προέδρου, ο οποίος ουσιαστικά πάει να φέρει ένα μουσουλμανικό καθεστώς, και βέβαια από ό,τι δείχνουν οι κινητοποιήσεις στην Αίγυπτο, οι άνθρωποι δεν κάναν μόνο γι' αυτό, για να αλλάξει ο Μουμπάρακ και να έρθει ένας άλλος Μουμπάρακ μουσουλμάνος, παρά να διευρύνουν αυτό το οποίο αγωνίστηκαν και να φέρουν ουσιαστικούς θεσμούς ελευθερίας και συμμετοχής μέσα στα κοινά πράγματα τα οποία δεν τα έχουν, έτσι, γιατί σημειωτέων ότι στην Αίγυπτο δεν έχουν, ας πούμε, τις κατακτήσεις που έχουμε εμείς στη Δύση. Δηλαδή ελευθερίες, ατομικά δικαιώματα, ισότητες γυναικών, ανδρών, να μιλάς ελεύθερα. Είναι ένα δικτατορικό καθεστώς, ήταν του Μουμπάρακ, και από ό,τι φαίνεται και οι αδελφοί μουσουλμάνοι με τον Μόρση, που είναι τώρα ο πρόεδρος, πηγαίνει στο ίδιο μοτίβο. Δηλαδή, αν δεν αλλάξουν αυτά τα πράγματα, δεν πρόκειται να αλλάξει και η κοινωνία η Αιγυπτιακή. Και βέβαια όλα αυτά είναι συνδεδεμένα. Κοινωνία, πολιτικό σύστημα, πολίτευμα και ξανά οι αγώνες που βγαίνουν πάλι για να διεκδικήσουν αυτά για τα οποία αγωνίστηκαν στην αρχή πριν από ένα χρόνο και πάνω. Έτσι λοιπόν και τώρα στην Τουρκία είχαμε πριν από λίγες μέρες το κίνημα αυτό, το πρωτοφανές για την Τουρκία, το οποίο ουσιαστικά αυτό που είχαμε πει και πριν από μέρες στην εκπομπή, στην ίδια εκπομπή, ουσιαστικά είναι, ζητάει ελευθερίες, δικαιώματα, και είναι εναντίον της ηγεμονικής και αυταρχικής διακυβέρνησης του Ερντογάν, και βεβαίως των μουσουλμανικών χαρακτηριστικών που παίρνει πια η διακυβέρνησή του. Και τι είχαμε αναφέρει στην άλλη εκπομπή, να μην τα λέμε. Και απ' την άλλη έχουμε και τη Βραζιλία, η οποία ο κόσμος βγαίνει στους δρόμους. Στη Βραζιλία υπάρχουν φοβερά προβλήματα κοινωνικά, υπάρχει φτώχεια, υπάρχουν οι φαβέλες οι περίφημες. Και απ' την άλλη η κυβέρνηση που υποτίθεται η πρόεδρος της χώρας ανήκει στο Κομμουνιστικό Κόμμα, είναι στην αριστερά, όπως και ο πρώην πρόεδρος ο Λούλα, και ετοιμάζεται για μια φιέστα για το παγκόσμιο κύπελο, πρωτάθλημα, όπως το λένε αυτό. Για το φιλοθέαμον κοινό. Ναι. Κατασπαταλούνται απίστευτοι πόροι. Απίστευτοι πόροι. Και απ' την άλλη, λοιπόν, υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος πραγματικά δυστυχεί. Υπάρχει φοβερή εγκληματικότητα στη Βραζιλία, ναρκωτικά το ένα τ' άλλο. Έχουν περιγραφεί αυτά από πολλούς στις εφημερίδες, εκπομπές.
Και ο κόσμος λοιπόν αντιδρά και εκεί. Δηλαδή βλέπουμε διεθνώς τα τελευταία χρόνια, αυτό είναι αυτό που πρέπει να τονίσουμε και να το καταλάβουμε, τα τελευταία χρόνια λοιπόν υπάρχει ένα πλήθος ανθρώπων το οποίο δεν εκφράζεται όχι μόνο από τις κυβερνήσεις που κυβερνούν, οι οποίες είναι δεξιές, κεντροδεξιές, προς και καμιά φορά σοσιαλδημοκρατικές, δεν εκφράζονται και από τα κόμματα της αριστεράς. Και αυτό είναι το παρήγορο. Το παρήγορο, διότι ο κόσμος πια απεγκλωβίζεται από αυτή την αριστερά, η οποία έχει αποδειχθεί ανίκανη να καταλάβει τα πνεύματα των καιρών. Γιατί αν κοιτάξουμε μέσα στο παγκόσμιο χάρτη, στο παγκόσμιο, έτσι να ξεφύγουμε λίγο από το δικό μας το τοπικό, θα επανέλθουμε βέβαια, τι θα δούμε? Έχουμε δει καμία αριστερά η οποία να έχει φέρει κάτι το σημαντικό, κάποιες αλλαγές, κάποιο κόμμα λοιπόν να μπήκε στην κυβέρνηση, να διεκδίκησε? Όχι, δηλαδή είναι πενιχρά τα αποτελέσματα. Και εδώ πρέπει να τονίσουμε τον αρνητικό ρόλο που έχει παίξει αυτή η αριστερά, η κομμουνιστική, η σοσιαλιστική, η μαρξιστική, ό,τι θέλετε, υπήθητο μπορεί να βάλει κανείς. Η διεθνοποιημένη. Και? Η διεθνοποιημένη, λέω έτσι, όπως η κοσμοπολίτης αριστερά, ας πούμε. Ναι. Όπως μεταφράζεται μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, αυτή τη στιγμή. Ναι, απέτυχε να είναι ανίκανη να φέρει μεταρρυθμίσεις που να μπορούν να ανταποκρίνονται στις επιθυμίες, στις απαιτήσεις των κατώτερων και μικρομεσαίων στρωμάτων, έτσι. Όταν μιλάμε για αλλαγές, τουλάχιστον στη δικιά μου ορολογία, οι αλλαγές να είναι προς όφελος των κατωτέρων και των μικρομεσαίων στρωμάτων και των μεσαίων, ας πούμε έτσι. Αντιθέτως, οι αλλαγές οι οποίες γίνονται και έχουν γίνει πάρα πολλές διεθνώς, είτε με κεντροαριστερά είτε με αριστερά σχήματα, ήταν προς όφελος πάντα των μεγάλων στρωμάτων, των μεγάλων συμφερόντων, των τραπεζών, των επιχειρήσεων, των ΜΜΕ, των μεγάλων παντοδύναμων αυτών ΜΜΕ πια, που καθορίζουν, ανήκουν στην οικονομική ανώτερη τάξη και καθορίζουν πολιτικές κυβερνήσεις και συνειδείς βέβαια των ανθρώπων. Βλέπουμε λοιπόν ένα πλήθος ανθρώπων σε πολλές χώρες και στη δικιά μας βέβαια την Ελλάδα, το είδαμε εδώ το 2011, κυρίως με το 2011 με τις συγκεντρώσεις στο Σύνταγμα, τις συγκεντρώσεις και τις συνελεύσεις, και βεβαίως υπήρξαν και απεργίες, αλλά εδώ είναι ένα άλλο θέμα που πρέπει να κουβεντιάσουμε. Το είδαμε λοιπόν στην Ελλάδα και διεθνώς αυτό το πλήθος των ανθρώπων να βγαίνει και να διεκδικεί ένα άλλο πρόσωπο, να δείχνει ένα άλλο πρόσωπο, και αυτό το πρόσωπο είναι ότι θέλουμε αλλαγές, θέλουμε ριζικές αλλαγές μερικές φορές, έτσι, διότι εδώ στην Ελλάδα, στην Ισπανία και στην Νέα Υόρκη απέτησε να γίνει αυτό που λέμε άμεση δημοκρατία, που εξηγούμε τις εκπομπές μας και είχαμε υποσχεθεί να πούμε τους θεσμούς και τις αντιλήψεις, όπως είπα στην αρχή. Απαιτεί λοιπόν ένα άλλο πρόσωπο και άλλες μεταρρυθμίσεις, άλλες αλλαγές πια, οι οποίες φαίνεται ότι δεν μπορούν να τους δώσουν τα αριστερά κόμματα. Και ούτε βεβαίως στα δικά μας, και εδώ ερχόμαστε στα δικά μας, ούτε η δικιά μας αριστερά μπορεί να δώσει αυτές τις αλλαγές. Πριν έρθουμε σε επιμέρους έτσι σχολιασμούς, έχουμε και την επικαιρότητα τη δικιά μας εδώ, η οποία πραγματικά είναι σημαντική και πρέπει να μας βάλει σε σκέψεις και να μας ανησυχήσει. Καταρχάς, ένα αντιρατσιστικό νομοσχέδιο που προσπαθούσαν να περάσουν, δεν πέρασε μέσα στην κυβέρνηση. Αυτό σημαίνει ότι ο Σαμαράς, όπως τον χαρακτηρίσαμε και πριν, είναι όχι μόνο ακροδεξιά πια κυβέρνηση, είναι επικίνδυνος, επικινδυνότατος, και παίζει ανοιχτό φλερτ με τη Χρυσή Αυγή. Αυτό είναι το επικίνδυνο που έχουμε πια με αυτόν τον άνθρωπο, αυτόν τον υπαριθμόν ένα κίνδυνο αυτή τη στιγμή στη χώρα. Είναι η κυβέρνηση Σαμαρά μαζί με το δίδυμο του Βενιζέλου. Τα δύο κόμματα, ο δικοματισμός πια δεν είναι αντίπαλος, είναι μαζί, συμπλέον, για να συνεννοηθούν πια με τη Χρυσή Αυγή. Αυτό είναι το σχέδιο και αυτή είναι η εκτίμηση των γεγονότων. Μέσα στη Νέα Δημοκρατία του Σαμαρά, στην ακροδεξιά Νέα Δημοκρατία του Σαμαρά, υπάρχουν στοιχεία ακροδεξιά, τα οποία παίζουν αυτό τον ημάντα της επικοινωνίας μεταξύ της ακροδεξιάς Νέας Δημοκρατίας και της ναζιστικής δεξιάς, δηλαδή τη Χρυσή Αυγή, του Μιχαλολιάκου και των άλλων, των υπόλοιπων.
Αυτό θα πρέπει να μας ανησυχήσει πάρα πολύ και το τονίζουμε εδώ στην εκπομπή ότι είναι ο υπαριθμόν ένα κίνδυνος. Αυτή τη στιγμή αν έχει έναν κίνδυνο η Ελλάδα δεν είναι, εντάξει το ξέρουμε, το μνημόνιο, το Δουνουτού, η Ευρώπη κτλ. Ο υπαριθμόν ένα κίνδυνος αυτή τη στιγμή για την Ελλάδα είναι, λέγεται, έχει όνομα και λέγεται Αντώνη Σαμαράς και κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά. Το μόνο προσώπημα που έχει ο Σαμαράς ακριβώς είναι ο εθνικισμός, η ακροδεξιά τοποθέτησή του και η θρησκειοκαπηλεία του. Τίποτε άλλο. Αυτά είναι τα μόνα προσόντα που έχει για να κυβερνήσει αυτός ο άνθρωπος. Συνεπώς, καταλαβαίνει την αδυναμία του και η γύρω περί αυτών, άρα γι' αυτό στρέφεται σε αυταρχικές ακροδεξιές λύσεις και μελλοντικά, εφόσον το Πασόκ φεύγει και η Δημάρα αποχωρεί, ποιος μένει σύμμαχος του Σαμαρά? Μόνο η Χρυσή Αυγή. Αυτό φαίνεται και στην, όχι μόνο στο αντιρατσιστικό νομοσχέδιο που δεν θέλησαν να το περάσουν, αλλά φαίνεται στο δεύτερο στοιχείο, στην επιστράτευση των καθηγητών, πριν ακόμα ξεκινήσουν, πριν ακόμα πάρουν την απόφαση της απεργίας αυτών, πρωτοφανές. Προληπτική επιστράτευση. Προληπτική επιστράτευση, φοβερά. Οι καθηγητές είναι ακόμα επιστρατευμένοι, Και το άλλο, το τρίτο το στοιχείο ήταν αυτό το αυθαίρετο κλείσιμο της ΕΡΤ. Και εδώ πρέπει να πούμε ορισμένα σχόλια. Η ΕΡΤ βεβαίως, όπως ξέρω, βεβαίως αμαρτωλεί, έχει πολλά αρνητικά, μια κρατική τηλεόραση, κρατική σταθμή, πάντα πελατειακές σχέσεις. Πελατειακές σχέσεις οπωσδήποτε και πάντα να προβάλλουν το έργο της εκάστοτε κυβέρνησης. Της εκάστοτε κυβέρνησης και την προπαγάνδα δηλαδή και τη δημαγωγία των κυβερνώντων. Αυτή όμως την αμαρτωλή ΕΡΤ, ποιοι την έφεραν σε αυτό, πού υπάγεται η ΕΡΤ, σε είναι κάθε κυβέρνηση. Τα δύο κόμματα που κυβερνούσαν επί 38-39 χρόνια, αυτά είναι υπεύθυνα για την κατάντια της ΕΡΤ. Δεν πήγε ο δημοσιογράφος, δεν πήγα εγώ που θα έκανα μια κουμπί εκεί πέρα και επέβαλα το καθεστώς μου. Δεν είχα εγώ τη δύναμη. Ούτε εσείς, ούτε κανείς άλλος. Ούτε η τεχνική. Τη δύναμη και την εξουσία την είχε πάντα ο εκάστοτε υπεύθυνος που ήταν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και η κυβέρνηση. Και αυτοί που διόριζαν και τη διοίκησή της ΕΡΤ. Αυτοί που διόριζαν, αυτό ακριβώς. Λοιπόν, για αυτή την κατάσταση που λένε, την άσχημη που είχε η ΕΡΤ, ευθύνεται λοιπόν μια κυβέρνηση. Μια κυβέρνηση των δύο κομμάτων επί τόσα χρόνια, έτσι, όχι μια συγκεκριμένη κυβέρνηση. Οπότε λοιπόν παρουσιάζουν αυτό το πράγμα ότι ευθύνονται δήθεν οι εργαζόμενοι στην ΕΡΤ, οι οποίοι βρίσκονται στον δρόμο, έτσι, και απολύονται αυθαίρετα χωρίς να τους ρωτήσει κανείς, παρουσιάζεται λοιπόν ως έργο των ίδιων των εργαζομένων. Αν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα. Δηλαδή αυτό είναι η ιδεολογία του φασισμού. Κάνει αυτός δηλαδή πράγματα και σε καθιστά ένα υπεύθυνο για αυτό που γίνεται, για αυτό που αυτός κάνει. Και για να δώσουμε ορισμένα νούμερα για να έχουν γνώση οι ακροατές μας. Μιλάμε για φοβερούς μισθούς. Για τα μεγάλα έτσι στη διοίκηση της ΕΡΤ είχαμε μισθούς των 300.000 ευρώ το χρόνο, των 200.000 ευρώ το χρόνο, των 100.000 ευρώ το χρόνο και τα κατώτερα 60-50.000 το χρόνο. Αυτά ήταν τοποθετημένα τα στελέχη από την γενεκάστοτε κυβέρνηση. Αυτή διόριζε την διοίκηση, αυτή διόριζε τους συμβούλους. Και βεβαίως και η καινούργια, η τωρινή κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά και του Δίκοπλου, διόρισε τους δικούς της συμβούλους. Με αυτούς τους υπέρογκους μισθούς, το καταλαβαίνετε. Δηλαδή 30.000 μισθό το μήνα, ή 20.000 μισθό το μήνα, ή 10.000 μισθό το μήνα, που ο κόσμος κάτω πεινάει. Ο κόσμος δεν έχει δουλειά και για να τα βγάλει αυτά, ούτε σε όλη τη ζωή δεν μπορεί να τα βγάλει. Και μετά έρχονται και καταγγέλουν ότι η αμαρτωλή ΕΡΤ που έπρεπε να κλείσει κτλ. Μιλάμε για τέτοιο πια, πώς θα το χαρακτηρίζουμε. Εγώ δεν είμαι τόσο ανοιχτός στους χαρακτηρισμούς μου, αλλά τώρα σε αυτό το πράγμα πρέπει να το πούμε ότι εδώ πέρα πάμε πια προς έναν όχι μόνο αυταρχικό τρόπο διακυβέρνησης, αλλά σε έναν φασιστικό τρόπο διακυβέρνησης. Διότι ο φασισμός δεν είναι απαραίτητο να είναι συνδεδεμένος με ένα κόμμα, να είναι κάποιο κόμμα στην εξουσία, να έρθει η Χρυσή Αυγή δηλαδή στην εξουσία και να έχουμε φασισμό. Ο φασισμός είναι καθημερινός. Υπάρχει παντού
και εάν δεν τον προλάβουμε θα γίνει και εξουσία και τότε θα φτάσουμε στο τέρμα αυτών που λέμε των ελευθεριών και των δικαιωμάτων. Εδώ λοιπόν η κυβέρνηση Σαμαρά αποδεικνύεται ότι πηγαίνει προς ένα φασιστικό καθεστώς. Πώς θα είναι αυτό, το πιο κακό μπορεί να πει κανείς, από την άποψη του ότι αυτοί, αυτό που βλέπουν ως οι Σαμαρικοί, δηλαδή η κυβέρνηση του Σαμαρά, αυτό που βλέπουν ως μόνο σύμμαχο πια είναι οι Χρυσαυγίτες και είναι νεοναζιστές. Και βεβαίως, όταν λέμε Χρυσαυγίτες και νεοναζιστές, έχουμε και το κράτος μέσα στο οποίο αυτοί έχουν πρόσβαση, και το κράτος μέσα στο οποίο έχουν πρόσβαση είναι η αστυνομία, είναι ο στρατός και είναι και η εκκλησία. Εδώ λοιπόν μεθοδεύεται μία αυταρχική φασίζουσα διακυβέρνηση με όλους αυτούς που είπα, και εάν δεν το δούμε αυτό εγκαίρως θα είμαστε υπεύθυνοι για αυτό που θα συμβεί. Ήδη είμαστε υπεύθυνοι. Τι εννοώ με αυτό το πράγμα? Κέρμεα των καταστάσεων, ας πούμε. Ακριβώς. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Είπαμε προηγουμένως ότι έγινε επιστράτευση των καθηγητών. Εχθές γράψανε εφημερίδες, προχθές, δεν θυμάμαι, ότι γίνανε εκλογές στους δασκάλους. Οι άλλοι εκπαιδευτικοί, έτσι, έχουμε τους διδασκάλους και τους καθηγητές μέσα εκπαιδεύσεως. Οι διδάσκαλοι λοιπόν κάνανε εκλογές και βγάλανε στη διεύθυνσή τους, στη διοίκησή τους, η διδασκαλική ομοσπονδία δηλαδή, τι βγάλανε? Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ. Μα είναι κατάσταση αυτή? Είναι κατάσταση αυτή ανθρώπων οι οποίοι είναι υπό μνημόνιο, σε μνημονιακή κατάσταση? Πώς θα τους χαρακτηρίσουμε αυτούς τους ανθρώπους? Τους δασκάλους και τους καθηγητές. Γιατί οι καθηγητές τι έχουνε? Διοίκηση τους καθηγητές είναι Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ. Και λιγότερο μετά αριστερά και ανεξάρτητα σχήματα. Μήπως εθελόδουλους, είναι... εθελόδουλους μήπως, όπως είπατε στην προηγούμενη εκπομπή σας. Ορίστε. Εθελόδουλους μήπως. Δηλαδή πώς θα το χαρακτηρίσουμε αυτό? Τι θα πούμε εδώ? Πώς θα το χαρακτηρίσουμε? Δηλαδή δεν θα απευθυνθούμε σε αυτούς και θα πούμε ότι είστε υπεύθυνοι για αυτό που κάνετε? Ότι αυτό που κάνετε είναι αν μη τι άλλο αντιδημοκρατικό? Τι είναι αυτό το πράγμα? Ζούμε μια κατάσταση, μια καταστροφή. Και οι διδάσκαλοι και οι καθηγητές που υποτίθεται, γιατί έχουν μιλήσει για παιδεία σε αυτή τη χώρα, έτσι, έχουν βγάλει πανεπιστήμια αυτοί, έχουν βγάλει πανεπιστήμια και διδάσκουν τα παιδιά γράμματα. Και ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ και βγάζουν διοίκησή τους Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ. Είναι απαράδεκτη, αν μη τι άλλο. Είναι απαράδεκτη. Λοιπόν, με αυτή την κατάσταση λοιπόν, πού θα πάμε? Τι θα κάνει η υπόλοιπη κοινωνία? Είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Αυτό το μεγάλο ερώτημα πρέπει να μας απασχολήσει. Ναι, μεν έχουμε μια πολιτική κατάσταση, ένα πολίτευμα που, όπως είπα, κατά τη γνώμη μου, πάει σε αυτή την κατεύθυνση, στην ακροδεξιά κατεύθυνση, μια φασίζουσα κατεύθυνση, και απ' την άλλη έχουμε την κοινωνία, η οποία υποτίθεται κοινωνία, ένα κομμάτι αυτής της κοινωνίας που έχει βγάλει πανεπιστήμια, που σκέφτεται και αντιδρά, ξέρω εγώ, έχει μια κουλτούρα. Τι κάνει αυτή η κοινωνία? Αυτά τα προωθημένα κομμάτια της κοινωνίας. Αποδεικνύεται ότι δεν είναι προωθημένα κομμάτια, είναι μια φοβερή οπισθοδρόμηση. Μια φοβερή οπισθοδρόμηση, για να το πούμε αυτό το πράγμα. Διδάσκαλοι και καθηγητές, συνέλθετε. Είστε αντιδημοκράτες, πρέπει να μιλάμε τα πράγματα με το όνομά τους. Όχι ότι κάνουμε τον έξυπνο. Πρέπει πια να θέσουμε τα πράγματα με το όνομά τους και να αποδώσουμε ευθύνες. Οι διδάσκαλοι και οι καθηγητές και τα άλλα κομμάτια, όπως και η ΔΕΚΟ, η ΔΕΗ και τα υπόλοιπα. Δεν λέμε τώρα χαρακτηριστικά, δεν ξεκίνησαμε από την επιστράτευση των καθηγητών μέσα σε εκπαιδεύσεως και από το ότι οι εφημερίδες γράψανε προσφάτως τα αποτελέσματα των εκλογών στην Διδασκαλική Ομοσπονδία. Αυτά τα πράγματα είναι απαράδεκτα. Που σημαίνει ότι πάμε στην καταστροφή σούμπιτη, αφτάντρη. Βυθιζόμαστε. Εάν αυτό το πράγμα δεν αλλάξει. Αυτό λοιπόν που πρέπει να δούμε είναι πώς πρέπει να αλλάξουμε, χωρίς τη συνειδητοποίηση και την αφύπνιση της κοινωνίας δεν γίνεται τίποτα. Εάν λοιπόν η κοινωνία αφαιθεί σε αυτό το πράγμα, στον ύπνο που ήτανε, δεν θα κάνει τίποτα. Η εξουσία το ξέρει αυτό το πράγμα, το ξέρει ο Σαμαράς ότι δεν αντιδράει και αν αντιδράσει, ξέρω εγώ, θα έχει την αστυνομία, θα έχει τα ΜΑΤ, θα έχει το στρατό, θα έχει την εκκλησία, θα έχει τα ΜΜΕ με το μέρος του,
θα προσπαθήσει να την καταστήλει. Εδώ είναι το κρίσιμο σημείο. Πώς μπορεί λοιπόν μια κοινωνική αφύπνιση να έχει ένα σημαντικό ρόλο να φέρει αλλαγές? Και το λέω αυτό διότι πολλοί κόσμος περίμενε τότε στις συνελεύσεις στο Σύνταγμα να έρθουν αλλαγές. Αυτό ήταν ένα βήμα. Ήταν το πρώτο βήμα. Το θέμα είναι να γίνει το δεύτερο και να γίνει το δεύτερο πιο συνειδητά και πιο πολιτικά πια. Δηλαδή όχι να παίξει αντικυβερνητικό όπως το 2011 στις συνελεύσεις που τέθηκε ο στόχος να μην περάσει το μεσοπρόθεσμο. Εδώ μας ενδιαφέρει σήμερα είναι να έχουμε μακροπρόθεσμα σχέδια και μακροπρόθεσμη οργάνωση και ηθικό βεβαίως, έτσι, γιατί χωρίς ηθικό δεν γίνεται τίποτα. Αυτό λοιπόν που πιστεύω πρέπει να γίνει, δεν ξέρω πότε, από το φθινόπωρο και τα λοιπά, που δεν το σημαίνει ότι θα γίνει οπωσδήποτε, αυτό που εγώ νομίζω ότι πρέπει να γίνει και γι' αυτό για το οποίο εργάζομαι και δουλεύω, είναι συγκεντρώσεις όπως έγιναν στο Σύνταγμα τότε το 2011, με συγκεκριμένα αιτήματα ξεκάθαρα πια, δηλαδή το πρόταγμα που μπήκε τότε άμεση δημοκρατία να γίνει συγκεκριμένα τι θεσμικές αλλαγές χρειάζονται, και θα μας δοθεί ευκαιρία να το πούμε στις εκπομπές τις επόμενες, μιλώντας και για δημοκρατία, συγκεκριμένες αλλαγές οι οποίες πια να τις πιστέψει ο κόσμος και αυτές να θελήσει και να μην κάνει πίσω. Διότι εάν θα κάνει πίσω, πάει η εξουσία, μας έχει οδηγήσει και τα καλά σε αυτό που θέλει. Μπαίνουν λοιπόν πολύ σημαντικά πράγματα και πάντα θα μπαίνουν αυτά. Δεν μας έχει έρθει τίποτε χάρισμα, ποτέ δεν μας έχουν δοθεί δώρα έτσι εξ ουρανού, ούτε από τη φύση, ούτε από κανέναν ηγέτη και από κανένα κόμμα, εάν εμείς οι ίδιοι δεν μπορέσουμε να τα αποκτήσουμε με τον αγώνα μας. Εδώ είναι το σημαντικό. Μπορεί η κοινωνία ελληνική να αγωνιστεί? Και ένα άλλο σημαντικό, κύριε καθηγητά, είναι να σας ρωτήσω αν ο κόσμος, γιατί εγώ το αντιλαμβάνομαι όλο αυτό ότι πηγάζει από το συμφέρον το ατομικό όπως το αντιλαμβάνεται ο καθένας, δηλαδή πώς θα βολευτεί μέσα σε αυτήν την κατάσταση, πώς θα μπορέσει να επιβιώσει, πώς, κοιτώντας πάντα υπό το στενό πρίσμα του ατομικισμού, πώς αυτό το πράγμα μπορεί να ενεργοποιήσει τον πολίτη σε συλλογικά πια, συλλογικά να διεκδικεί, συλλογικά να απαιτεί καινούρια πράγματα και όχι κατά μόνας. Ακριβώς. Δηλαδή το κατά μόνας δεν οδηγεί πουθενά. Η μόνη δύναμη που έχει ο κόσμος, το πλήθος, είναι η συλλογικότητα. Είναι ο αγώνας του. Η μόνη εφεδρεία που έχουμε ως κοινωνία είναι ο αγώνας. Η εξέγερση, θα τη χαρακτηρίσουμε έτσι, ξέρω εγώ. Με την καλή έννοια, όπως ήταν τότε στο Σύνταγμα, όπως ήταν στην Ισπανία, όπως είναι στην Τουρκία. Η ειρηνική εξέγερση, παρότι βέβαια η εξουσία εδώ πέρα έχει μη ειρηνικά μέσα, έτσι. Έχει τα ΜΑΤ, έχει την αστυνομία, έχει και ένα σωρό πράγμα παρακρατικούς κτλ. Κτλ. Και βέβαια τα ΜΜΕ με το μέρος της. Τα ΜΜΕ δεν είναι ειρηνική δύναμη τελικά, είναι μια πολεμική δύναμη που στρέφεται εναντίον των κινητοποιήσεων των ανθρώπων. Αυτό λοιπόν που πρέπει να δούμε είναι ότι χωρίς συλλογικό αγώνα ακριβώς και χωρίς ξεκάθαρους στόχους και ξεκάθαρες προτάσεις δεν θα φτάσουμε πουθενά. Εάν αφαιθούμε και πιστέψουμε ότι υπάρχει κάποιο κόμμα το οποίο θα μας οδηγήσει κάπου, εδώ είναι η μεγάλη αυταπάτη, η μεγάλη ψευδέστηση. Και δυστυχώς, το λέω αυτό διότι δυστυχώς η ιστορία, η ελληνική, αυτό έχει δείξει. Μετά από κάθε μεγάλη καταστροφή, σαν αυτή που ζούμε σήμερα και θα ζήσουμε στο μέλλον, ο κόσμος δεν μπόρεσε να απεγκλωβιστεί από τα κόμματα, από όλα τα κόμματα, έτσι, είτε της δεξιάς, είτε του κέντρου, είτε της αριστεράς. Αφέθηκε σε αυτά, σε μια παροδική, ας την πούμε έτσι, γαλήνη και μια πρόσκαιρη ευοχία και ευδαιμονία με δανεικά, όπως ζήσαμε τα τελευταία χρόνια, αλλά μετά ξανάρθε στην καταστροφή. Οι περιπτώσεις αυτές είναι πάρα πολλές στην νεοελληνική ιστορία, τουλάχιστον στον 20ο αιώνα, αν κοιτάξουμε πίσω. Έχουμε αναφέρει σε περασμένες εκπομπές κάποιες. Αυτό το πράγμα δείχνει. Δηλαδή ότι η κοινωνία δεν ήταν όριμη στο παρελθόν να μπορέσει να απαιτήσει η ίδια τις αλλαγές
και να μην αφαιθεί στις ειρήνες των κομμάτων και των κυβερνώντων. Είτε αυτά τα κόμματα ήταν δεξιά, είτε κεντρώα, είτε αριστερά. Δύο παραδείγματα πρόσφατα, για να μην μακρηγορούμε σε αυτό το θέμα, είναι πρώτον πριν τη μεταπολίτευση, πριν την δικτατορία, που ο κόσμος πραγματικά θέλει κάποια αλλαγή το 1965 και ψηφίζει, 1964 και ψηφίζει την Ένωση Κέντρου τότε, τον Γιώργο Παπανδρέου, με το φοβερό ποσοστό 53%, αφέθηκε όμως αυτόν, τον Παπανδρέου, και στα κυλεύσματα της αριστεράς, και τελικά οδηγήθηκε στη δικτατορία. Δεν μπόρεσε να κάνει, να πάρει να κάνει κάτι άλλο, να ξεφύγει από τον εγκλωβισμό στα κόμματα τα δύο, και έτσι φτάσαμε στη δικτατορία. Μετά τη μεταπολίτευση λοιπόν, το δεύτερο παράδειγμα, αφέθηκε πάλι στα κόμματα, στον Καραμαλή, τον Κώστα Καραμαλή τον μεγάλο, τον πρώτο τέλος πάντων, και μετά στο Πασόκ του Ανδρέα Παπανδρέου. Και αυτά τα δύο κόμματα, με τις πολιτικές τους, με την ανικανότητα, με το πελατειακό σύστημα που είπατε, με τη διαφθορά και όλα τα σχετικά, μας φέρανε σε αυτήν την καταστροφή που ζούμε. Και πιστεύω ότι αυτή η καταστροφή δεν έχουμε δει ακόμη τα χειρότερα, διότι προσπαθούν να μας ρίξουν στάχτη στα μάτια με το περίφημο success story του Σαμαρά, ότι όλα πάνε καλά και ότι αποδεικνύεται κάθε μέρα ότι αυτό το πράγμα είναι ένα τεράστιο λάθος που λέει ο Σαμαράς. Δεν υπάρχει κανένα success story, δεν υπάρχει καμιά επιτυχία, η κατάσταση χειροτερεύει. Μακάρι να πηγαίναμε καλύτερα, αλλά με ευχές δεν βγαίνουν τα πράγματα. Αυτό που νομίζω εμείς έχουμε να κάνουμε εδώ πέρα, και το κάθε άτομο ξεχωριστά, είναι να δείξουμε την πραγματικότητα. Να μην αφινόμαστε σε ψευδεστήσεις, να μην αφινόμαστε σε μύθους, διότι αυτός ο λαός, αυτή η κοινωνία νεοελληνική είναι ευεπίφορη σε μύθους και σε ψευδεστήσεις. Ζούσε μέχρι τώρα τουλάχιστον σε τέτοιους μύθους και τέτοιες ψευδεστήσεις, ότι όλα πάνε καλά, ότι έτσι είναι τα ωραία πράγματα, ότι είμαστε Έλληνες, μάγκες, τσαμπουκάδες κτλ. Και τώρα αποδεικνύει ότι όλα αυτά έχουν καταρρεύσει. Θα μπορέσει λοιπόν η κοινωνία να μπορέσει, θα μπορέσει να δει ότι αυτό το πράγμα είναι ένας μύθος και μια ψευδέστηση, και ότι να προλάβει τη χειρότερη καταστροφή? Εδώ είναι το μεγάλο ερώτημα. Να σας ρωτήσω κάτι. Η σημερινή πραγματικότητα έχει, όσον αφορά την ελληνική κοινωνία, ένα πλεονέκτημα θεωρώ και ένα μειονέκτημα. Το πλεονέκτημα είναι ότι πια ο κόσμος έχει ένα επίπεδο μόρφωσης. Δεν είναι όπως το παρελθόν. Μεγάλος ο αναλφαβητισμός. Το επίπεδο μόρφωσης των Ελλήνων αυτή τη στιγμή είναι σε αρκετά υψηλό επίπεδο. Αυτό μπορούμε να το θεωρήσουμε ως ένα πλεονέκτημα όσον αφορά το να συνειδητοποιήσεις όλα αυτά τα πράγματα που μας είπατε. Το μειονέκτημα όμως είναι ότι πια έχουμε περάσει σε μια παγκοσμιοποιημένη κατάσταση, και αυτός είναι ένας αντίλογος που ακούω πολύ συχνά, το κατά πόσον εμείς ως Ελλάδα και ως Έλληνες μπορούμε να κινηθούμε προς αυτήν την κατεύθυνση χωρίς να αντιμετωπίσουμε προβλήματα μέσα σε μια παγκοσμιοποιημένη πια κοινωνία, ας πούμε. Ναι, οπωσδήποτε. Αυτά πρέπει να μας απασχολήσουν, είναι πολύ σημαντικά ζητήματα. Το πρώτο όσον αφορά το αν έχουμε πλεονέκτημα, επειδή πιο πολύ είναι μορφωμένοι σήμερα, ήδη νομίζω έδωσα μια απάντηση. Εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάποιο σημαντικό πλεονέκτημα, γιατί σας έδωσα το παράδειγμα των καθηγητών και των δασκάλων που έχουν βγάλει πανεπιστήμια. Τι μας δείχνουν? Τίποτε απολύτως. Καμιά αμφισβήτηση. Καμία αμφισβήτηση της υπάρχουσας κατάστασης και της εξουσίας. Και καμιά ανησυχία. Αντίθετα, εφησυχασμό. Χωρίς ανησυχία, χωρίς αμφισβήτηση, χωρίς κριτική, δεν βγαίνει κάτι. Το βασικό για να γίνει κάτι σε μια χώρα πολιτικό, πολιτική με την ουσιαστική έννοια, είναι να αμφισβητήσεις. Και κυρίως να αμφισβητήσεις τα δύο κόμματα που μας έφεραν σε αυτό το χάλι. Αυτοί δεν αμφισβητούν. Αντιθέτως, είναι εγκλωβισμένοι στα δύο κόμματα. Στο δικοματισμό. Και οι δάσκαλοι και οι καθηγητές. Και οι εργαζόμενοι στη ΔΕΗ και οι εργαζόμενοι στον ΟΤΕ και οι εργαζόμενοι στη υπάλληλοι της Βουλής. Όλοι γενικώς. Αυτοί οι οποίοι έχουν βγάλει πανεπιστήμια. Λοιπόν, ας το πάμε και παραπέρα. Ας πάρουμε τους καθηγητές πανεπιστημίου. Ποιοι είναι οι πιο, ας το θεωρήσουμε ανώτεροι, μορφωμένοι σε αυτή τη χώρα? Καθηγητές πανεπιστημίου. Τι έχουν προσφέρει οι καθηγητές πανεπιστημίου? Απολύτως τίποτα. Αντιθέτως, έχουν υποστηρίξει
και τα δύο κόμματα και τις κυβερνήσεις τόσα χρόνια και τη δικιά τους καριέρα. Και πολύ καλά κάνουν για τη δικιά τους καριέρα. Αλλά εάν περιμένουμε ότι από αυτούς θα έρθει κάτι και θα δώσουν και τα φώτα στην κοινωνία, είμαστε ικτρά γελασμένοι. Είμαστε πάρα πολύ μακριά. Οι καθηγητές λοιπόν πανεπιστημίου που διδάσκουν κιόλας, έχουν διατριβές κτλ. Κτλ. Δεν κάνουν απολύτως τίποτα. Συνεπώς, το πολιτικό, η πολιτική θα έρθει από τα κάτω. Αν θα έρθει. Από τα κατώτερα στρώματα και τα μεσαία στρώματα. Πάντα από αυτά ξεκίνησε η αλλαγή που ήρθε στην κοινωνία. Όλες οι αλλαγές ξεκίνησαν από τα κατώτερα στρώματα, τα μη μορφωμένα στρώματα, στο πούμε έτσι. Αυτό είπα. Εγώ εννοούσα ότι ακόμα και αυτά τα στρώματα, τα κατώτερα στρώματα, δεν βρίσκονται στην κατάσταση που βρισκόντουσαν πριν 40, 50, 70 χρόνια. Ναι. Ότι είναι, ο κόσμος πια δεν υπάρχει, το επίπεδο αναλφαβητισμού έχει πια σχεδόν εξαλειφθεί. Άρα είναι ένας κόσμος ο οποίος δεν άγεται και φέρεται τόσο εύκολα όπως το παρελθόν. Είναι ένας κόσμος που μπορεί να συνειδητοποιήσει πράγματα γιατί έχει προσλαμβάνουσες και έχει ένα επίπεδο μόρφωσης. Και μιλάω για τα κατώτερα λαϊκά στρώματα. Δεν μίλησα ασφαλώς για όλους αυτούς τους διανοούμενους που ουσιαστικά αποτελούν και τους πυλώνες της διανόησης του συστήματος αυτή τη στιγμή. Ακριβώς. Δηλαδή, ας έρθουμε τώρα στα κατώτερα και τα μεσαία στρώματα. Τα κατώτερα και τα μεσαία στρώματα ζούνε τώρα. Όλοι είμαστε στριμωγμένοι, έτσι. Ναι. Είναι στριμωγμένα και αυτά. Και θα περίμενε κανείς, πέρα από την αντίδραση που είχαν στις πλατείες, που μαζευτήκαν εκεί πέρα οι νέοι, οι άνεργοι, οι φοιτητές, οι μορφωμένοι, οι άλλοι και όλοι, πολύ, πολλά στρώματα κοινωνικά, τι κάνανε στις εκλογές πριν από ένα χρόνο. Τι κάνανε λοιπόν αυτά, σε περίοδο καταστροφής, έτσι. Ψηφίσανε 29% άσχετα με οποιουσδήποτε συνθήκες, έτσι. Ωραία, υπήρξε τρομοκρατία, υπήρχε φόβος, υπήρχε το ένα, υπήρχε το άλλο. Μα αυτό πρέπει να ξεπεράσουμε. Το φόβο και την τρομοκρατία. Αν δεν το ξεπεράσει αυτό, είσαι πάντα δούλος. Είσαι πάντα εθελόδουλος, όπως λέγαμε. Πήρε λοιπόν ο Σαμαράς 29%, πήρε το Πασόκ 13%. Συνολικά 42%. Βάλε λοιπόν και 7% που είναι Χρυσή Αυγή, 50%. Και ο Κουβέλης, ο οποίος συστήριζε. Κουβέλης. Πάμε λοιπόν 56%. Επί το 60% όμως. Γιατί μην ξεχνάμε ότι είχε και ένα 40% αποχή στις εκλογές. Δηλαδή ένας κόσμος ο οποίος δεν εκφράστηκε μέσα από τις εκλογές για οποιοδήποτε λόγο. Ναι, ναι. Αυτοί λοιπόν που θα μπορούσαν, βέβαια, είχαμε έναν απεγκλωβισμό από τα κόμματα. Έτσι, ένα σημαντικό ποσοστό από τον δικομματισμό. Περίπου το μισό ποσοστό απεγκλωβίστηκε και πήγε σε άλλα κόμματα. Εγκλωβίστηκε σε άλλα κόμματα. Αυτό όμως δεν είναι σημαντική πολιτική στάση, να απεγκλωβιστείς από έναν και να πας σε κάποιο άλλο κόμμα. Εν πάση περιπτώσει, ας μείνουμε σε αυτό το κύριο πλέγμα εξουσίας που υπάρχει και σήμερα σε αυτή τη χώρα. Άρα λοιπόν, πώς αυτός ο κόσμος, πώς, δηλαδή, θα μπορέσει αυτός να απεγκλωβιστεί από το Σαμαρά, από το Πασόκ και από τη Χρυσή Αυγή? Πώς θα μπορέσει να, και γιατί δεν απεγκλωβίζεται τώρα? Αντιθέτως, αυτό, και εδώ πρέπει να βάλει πάλι σε ανησυχίες, αυτό που βλέπουμε στα Γκάλοπ, ανεβαίνει δημοσκοπικά η Χρυσή Αυγή. Δηλαδή, αντί ο κόσμος να ριζοσπαστικοποιηθεί και να φτάσει σε ελευθεριακά και δημοκρατικά προτάγματα, πηγαίνει στα νεοναζιστικά. Και εδώ πέρα, ας μην έχουμε το άλοθη ότι ο κόσμος δεν ξέρει τι είναι η Χρυσή Αυγή, τόσα χρόνια τώρα την έχει μάθει. Αν δεν ξέρει σήμερα τι είναι η Χρυσή Αυγή, τι είναι ο ναζισμός, τι ήταν ο Χίτλερ και τι ήταν όλα τα σχετικά, είσαι ή ηλίθιος ή κρετίνος ή ανόητος ή πέτρα ή φυτό ή ζώων. Να λέμε τα πράγματα το όνομά τους. Συνεπώς, οι άνθρωποι που ψηφίζουν Σαμαρά, οι άνθρωποι που ψηφίζουν ακόμα χειρότερα Χρυσή Αυγή, ξέρουν πολύ καλά τι είναι αυτό το πράγμα. Οι νεοέλληνες λοιπόν, χριστιανοί ορθόδοξοι, ξέρουν πολύ καλά τι είναι αυτό το πράγμα και το ψηφίζουν. Λοιπόν, εμείς θέλουμε να μην το ψηφίζουν, να αλλάξει αυτό το πράγμα. Πώς θα αλλάξει? Μιλάμε, κάνουμε εδώ, γράφουμε, κάνουμε συγκεντρώσεις, πηγαίνουμε και εκεί πέρα για να αλλάξουν αυτά τα πράγματα. Αλλά από ό,τι βλέπω, αυτό που διαγνώσκω εγώ, αυτό που διαγνώσκω, που διαβάζω στην ελληνική κοινωνία, είναι ότι η ελληνική κοινωνία προς το παρόν δεν θέλει. Έχει πιστεί ότι τα πράγματα δεν θα αλλάξουν με δημοκρατικό τρόπο,
αλλά με ακροδεξιό. Δυστυχώς αυτή είναι η αλήθεια. Ελπίζω και εύχομαι να διαψευστώ. Πάντα. Και πάνω σε αυτό που λέτε, να πούμε ότι εντέχνως αυτή τη στιγμή εγκλωβίζεται ο κόσμος σε ένα νέο δίπολο. Το δίπολο της δεξιάς ακροδεξιάς και ο άλλος πόλος της αριστεράς και της νεοαριστεράς, ας πούμε, θα λέγα εγώ. Ναι. Οπότε είναι ένας άλλος νέος εγκλωβισμός των πολιτών σε σχέση με τον παλιό δικοματισμό, το οποίο είναι εξίσου επικίνδυνος, αν όχι και πιο επικίνδυνος. Ακριβώς. Δηλαδή το θέμα είναι να μπορέσει αυτός ο κόσμος να απεγκλωβιστεί και να μείνει δρόν ελεύθερος, δημιουργικός και να μην πάει σε κάποιο άλλο κόμμα. Να μην εγκλωβιστεί και πιστέψει ότι θα μας φέρει το τάδε κόμμα της αριστεράς στις λύσεις. Όπως πίστεψε τότε με το Πασόκ ότι θα έρθει, ξέρω, ο σοσιαλισμός και θα έρθει και το ένα και το άλλο. Ή και με την έννοια του Σωτήρα, γιατί το ακούω πολύ συχνά αυτό. Λοιπόν, και με την έννοια του Σωτήρα. Και περισσότεροι ψηφίζουν, ας πούμε, ΣΥΡΙΖΑ επειδή ο πνιγμένος λέει από τα μαλλιά του πιάνεται. Λοιπόν, να μην μιλάμε τώρα σε τέτοιο επίπεδο. Το θέμα είναι, μας ενδιαφέρει κάτι το ριζικό, κάτι το ριζοσπαστικό, κάτι το άλλο. Αυτό πρέπει ένα σημαντικό κομμάτι της κοινωνίας, αν το συνειδητοποιήσει, θα οδηγήσει σε αλλαγές σημαντικές. Αυτό λοιπόν πρέπει να έχουμε υπόψη μας. Αυτό πρέπει να προσπαθούμε. Απεγκλωβισμό όχι μόνο από αυτά τα κόμματα, βέβαια αυτό είναι ο κύριος εχθρός έτσι αυτή τη στιγμή, η κυβέρνηση, ο δικοματισμός, αλλά απ' την άλλη να μην εγκλωβιστεί σε ανίκανες ηγεσίες όπως είναι οι ηγεσίες της αριστεράς, οι οποίες ετοιμάζονται τώρα, ας πούμε ο ΣΥΡΙΖΑ ετοιμάζεται τώρα για συνέδριο, έτσι. Και αν διαβάσει κανείς τις θέσεις του συνεδρίου, ο στρατηγικός στόχος του ΣΥΡΙΖΑ είναι ο σοσιαλισμός. Είναι δυνατόν σήμερα, στον 21ο αιώνα, με αυτή την κατάσταση που ζούμε, να κερδίσει τον κόσμο με σοσιαλισμό? Ποιος είναι ο σοσιαλισμός? Ο σοσιαλισμός που έχει υπάρξει έχει αποτύχει. Μπορεί να μας πει κάποιος από την αριστερά, κάποιο σοσιαλιστικό καθεστώς με ελευθερίες, δημοκρατικά δικαιώματα, με ευημερία κτλ. Δεν υπάρχει κανένα. Και αυτά τα οποία εν ονόματι του σοσιαλισμού πήραν την εξουσία και εν ονόματι της εργατικής τάξης και του λαού και τα λοιπά, έφτασαν σε δικτατορικά καθεστώτα, έφτασαν σε ανελεύθερα καθεστώτα, σε αυταρχικά καθεστώτα, σε καθεστώτα που κατήρησαν και αυτές τις ελευθερίες και τα δικαιώματα που έχουμε εδώ στα δυτικά πολιτεύματα. Και ακόμα χειρότερα, έφτασαν σε έναν ολοκληρωτισμό του Στάλιν, τον περίφημο σταλινισμό. Με τα εκατομμύρια των θυμάτων, με τις φυλακές, με τα στρατόπεδα εξορίας, με τα γκουλάκ και το άλλο. Τι σημαίνει λοιπόν σοσιαλισμός σήμερα? Τι σημαίνει σοσιαλισμός? Είναι ένα κενό σχήμα απολύτως. Δεν εκφράζει απολύτως τίποτε. Το μόνο σχήμα που μπορεί να μας σώσει, το μόνο σχήμα που μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους σήμερα είναι ακριβώς αυτό, η δημοκρατία. Η άμεση δημοκρατία που λέμε. Γιατί, και ελπίζω την επόμενη φορά να μας δοθεί ευκαιρία να μιλήσουμε για τις αρχές της. Γιατί τελικά από ό,τι φαίνεται στη χώρα αυτή εδώ πέρα πάντα θα έχουμε κάποια επικαιρότητα η οποία θα μας ενισχύει και πρέπει να τη σχολιάζουμε. Έτσι δεν πρέπει να κλείνουμε τα μάτια στην επικαιρότητα, στην πραγματικότητα που συμβαίνει και να μιλάμε γενικώς και αφηρημένα για ιδέες. Όχι. Έχουμε αυτές τις ιδέες, την άμεση δημοκρατία, ακριβώς επειδή αυτό το πολίτευμα εδώ που ζούμε δεν είναι δημοκρατία, είναι καθαρότατη ολιγαρχία και ακριβώς θέλουμε τη δημοκρατία. Όταν λοιπόν λέμε δημοκρατία, κακώς βάζουμε μπροστά το επίθετο άμεση. Θα έπρεπε να αρκούσε δημοκρατία, αλλά έχει υποστεί τόσες επιθέσεις και τόσες φθορές και τόσες παραξηγήσεις. Και τόσους βιασμούς. Ακριβώς, η έννοια της δημοκρατίας, ο όρος δημοκρατία, που για να τονίσουμε τι σημαίνει δημοκρατία, βάζουμε μπροστά το άμεση. Που σημαίνει άμεση συμμετοχή των ανθρώπων. Εάν δεν υπάρχει αυτή η συμμετοχή των ανθρώπων, δεν είναι δημοκρατία. Όπως λοιπόν σήμερα δεν έχουμε συμμετοχή των ανθρώπων στις αποφάσεις, στους νόμους, στον έλεγχο της εξουσίας, αυτό το πράγμα δεν λέγεται δημοκρατία. Το λένε δημοκρατία αυτοί οι οποίοι επωφελούνται ακριβώς και αυτοί οι οποίοι εφησυχάζουν. Γιατί εφησυχάζουν? Διότι όταν λένε ότι έχουμε δημοκρατία, άρα λοιπόν
τι άλλο να, πού άλλο να πάμε. Εφόσον έχουμε δημοκρατία, να τη διορθώσουμε, να προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι, να βγάλουμε κάποιο άλλο κόμμα, να μας τη διορθώσουμε κτλ. Δυστυχώς, αυτό που θα λέμε συνεχώς είναι ότι αυτά τα καθεστώτα που έχουμε σήμερα, όχι μόνο εν Ελλάδη, αλλά και διεθνώς, στην Αμερική, στη Γαλλία, στη Γερμανία, δεν είναι δημοκρατικά καθεστώτα, είναι ολιγαρχικά. Διότι οι ολίγοι ψηφίζουν τους νόμους, οι ολίγοι λαμβάνουν τις αποφάσεις, οι ολίγοι ασκούν τη δικαστική εξουσία, οι ολίγοι παίρνουν τις οικονομικές αποφάσεις, άρα έχουμε και την οικονομική ολιγαρχία, ολίγα μέσα μαζικής εξαχρίωσης μας επηρεάζουν, συνεπώς είναι μια καθαρή καθαρότητα ολιγαρχία. Ή όπως λέει ο Καστοριάδης, φιλελεύθερη ολιγαρχία. Εγώ θα έλεγα ότι σήμερα είναι νεοφιλελεύθερη ολιγαρχία με τον νεοφιλελευθερισμό που έχουμε. Έχουμε λοιπόν αυτό το πρόβλημα να αντιμετωπίσουμε και για να έρθω και στο δεύτερο ερώτημα για την παγκοσμιοποίηση μέσα στην κατάσταση την οποία ζούμε, οπωσδήποτε παίρνει διαστάσεις παγκόσμιες οποιαδήποτε πράξη και αν κάνουμε, οποιαδήποτε μέτρα και αν ληφθούν, όπως στην Αμερική ας πούμε ξεκίνησε η κρίση εκεί πέρα και διαδόθηκε σε όλο τον κόσμο. Η Αμερική συνέρχεται, ο υπόλοιπος κόσμος βρίσκεται σε κρίση, συνεχίζεται και μάλιστα στην Ελλάδα δεν έχουμε μόνο κρίση, έχουμε και παρακμή, έχουμε καταστροφή πια. Δεν είναι μια απλή κρίση, όπου φαίνεται το πράγμα, 3 χρόνια τώρα και 4 όπως λένε και όλες οι εκτιμήσεις, πάμε για ύφεση και για καταστροφή. Μέσα λοιπόν σε αυτό το παγκοσμιοποιημένο σύστημα, την παγκοσμιοποιημένη κατάσταση, το πρόβλημα είναι τι γίνεται, τι κάνουμε. Οπωσδήποτε έχει σημασία να το δούμε αυτό το πράγμα. Αλλά άμα δεν ξεκινήσουμε από το δικό μας, αν εμείς από το τοπικό μέρος δεν μπορέσουμε να κάνουμε κάτι, δεν θα γίνει τίποτα απολύτως. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι επειδή είναι παγκοσμιοποιημένα τα πράγματα, θα πρέπει να το δούμε παγκοσμίως και να κάνουμε κάποιο παγκόσμιο κίνημα, κάτι τέτοιο. Μακάρι να γίνει αυτό. Αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από το τοπικό, από το δικό μας. Δηλαδή, από τις κοινότητες τις δικές μας, από τις επιμέρους, από τις συνοικίες, από τις πόλεις, από τους συλλόγους που μπορούμε να κατασκευάσουμε, από τοπικά πράγματα και με τοπικά βέβαια σχήματα και συλλογικά οπωσδήποτε, εκεί θα εξαρτηθεί αν μπορέσουμε να σχηματίσουμε κάτι το ευρύτερο. Κάτι το ευρύτερο κοινωνικό μέσα στην ίδια τη χώρα και πολιτικό βέβαια, αλλά και διεθνώς. Δηλαδή όλα αυτά τα κινήματα μπορούσαν να συνεργαστούν και να συνοργανωθούν, θα ήταν πολύ σημαντικό. Βεβαίως το ένα αντί από το άλλο. Δηλαδή όταν ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή γίνεται στη Βραζιλία κάτι, κάτι μας γίνεται, ναι παιδί μου, να. Και ο κόσμος εκεί πέρα κάτι ξεσηκώνεται. Γιατί μέχρι τώρα μας λέγανε ότι η Βραζιλία ήταν πολύ ευημερούσα χώρα, άλλαζε, έκανε πράγματα και ίσως έκανε πράγματα, αλλά να τα κοινωνικά προβλήματα, να τα πολιτικά προβλήματα, να τα οικονομικά προβλήματα εκεί, να στην Τουρκία τα προβλήματα, να στην Ελλάδα τα προβλήματα, παντού, παντού, εν πάση περιπτώσει ορισμένες χώρες. Έτσι. Ειδικά στην Τουρκία το μοντέλο που προσπαθούσαν να πλασάρουν είναι το μοντέλο της ανάπτυξης, τεράστια ανάπτυξη Τουρκία, οι δείκτες ευημερούν κτλ. Και είδαμε εκεί ο κόσμος, δεν ήταν μια αντίδραση του θυμικού, είναι μια αντίδραση όλης αυτής της καταστολής και ανελευθερίας που έχει δεχθεί όλα τα προηγούμενα χρόνια, δεκαετίες θα λέγαμε, το πώς ο κόσμος αντέδρασε σε μια υποτίθεται κοινωνία η οποία αναπτύσσεται με ταχύς ρυθμούς, σε μια οικονομία μάλλον που αναπτύσσεται με ταχύς ρυθμούς. Ναι, αυτό το, η αντίδραση στην Τουρκία είχε να κάνει και με αυτό που λέμε δημοκρατία, έτσι, με την πρόταση της δημοκρατίας. Δηλαδή να μην υποστεί ο άλλος τις απαγορεύσεις που ήθελε να επιβάλλει ο Ερντογάν, να μην υποστεί το Φερετζέ, ξέρω για το μουσουλμανικό νόμο, γιατί ξέρουμε πολύ καλά τι είναι ο μουσουλμανικός νόμος που βλέπουμε στα διάφορα μουσουλμανικά κράτη. Οπωσδήποτε λοιπόν είναι ένα καινούριο ποιόν πια στις εξεγέρσεις, στα ξεσηκώματα των ανθρώπων στις διάφορες χώρες. Και αυτό το καινούριο τοπίο είναι η πρόταση της δημοκρατίας. Και πρόταση, όχι αυτό που μας λένε δημοκρατία, δηλαδή των σημερινών καθεστώτων, που πάμε, ψηφίζουμε, βγαίνει ένα κόμμα και αυτό που αποφασίζει για όλα τα υπόλοιπα εκεί, εμείς είμαστε εκτελεστές. Όχι. Είπαμε ότι η δημοκρατία, και πρέπει να πούμε τις αρχές της, είναι όταν οι άνθρωποι συμμετέχουν, όταν οι άνθρωποι αποφασίζουν,
όταν οι άνθρωποι έχουν ενημέρωση, πλήρη διαφάνεια και δεν υπάρχει άλλος τρόπος να την έχουν παρά μόνο σε συλλογικότητες, μόνο όταν αυτοί επεμβαίνουν μέσα στο δημόσιο χώρο και τον δημιουργούν, αυτό είναι το αίτημα, αυτή είναι η πρόταση πια που φαίνεται διεθνώς. Είναι ένα καινούριο πράγμα το οποίο φαίνεται δεν καθησυχάζει με τίποτα και δεν μπορεί να καθησυχάσει διότι δεν μπορούν να λυθούν τα προβλήματα. Δηλαδή, εδώ είναι περίεργο που βγαίνει αυτό το πράγμα. Είχε βγει μια φορά στο παρελθόν, στο πρόσφατο παρελθόν, με τα κινήματα της δεκαετίας του 60, τα κινήματα της αμφισβήτησης, που ξεκίνησε από τους φοιτητές, αγκάλιασε γυναίκες, άλλα μειοψηφιστικά τμήματα του πληθυσμού και έγινε πολιτικό κίνημα, έτσι. Απέτησε ένα άλλο τρόπο ζωής εναντίον αυτού του τρόπου που υπήρχε τότε, του καπιταλιστικού, του κέρδους, της καταπίεσης σε πολλά επίπεδα κτλ. Με κορύφωση τα φοιτητικά κινήματα στην Αμερική και στην Ευρώπη και το Μάη του 68 στη Γαλλία. Από τότε λοιπόν έχει να εμφανιστεί ένα κίνημα που να θέτει καινούργια πράγματα. Θέτει καινούργια πράγματα, είναι αυτά τα κινήματα λοιπόν που υπάρχουν τώρα παντού σε όλες τις χώρες. Είτε είναι στις αραβικές, στις χώρες της Αφρικής, όπως ήταν την Ισία και η Αίγυπτος, είτε όμως η Ελλάδα, η Ισπανία και στην Πορτογαλία δημιουργούνται διάφορα πράγματα εκεί. Στη Νέα Υόρκη, μέσα στο άντρο του καπιταλισμού δημιουργήθηκαν. Είναι το καινούργιο λοιπόν αίτημα, καινούργια πρόταση που απαιτεί και αυτό πρέπει να δούμε πια και να το αξιολογήσουμε και να το προωθήσουμε, που απαιτεί τη συμμετοχή των ανθρώπων πια. Δηλαδή υπάρχει ένα σημαντικό κομμάτι της κοινωνίας που απεγκλωβίζεται, όπως λέγαμε προηγουμένως, και από τα κόμματα τα κυβερνώντα αλλά και από την αριστερά, από τους μύθους και τις ιδεολογίες της αριστεράς, και απαιτεί πια ένα καινούριο πράγμα. Αυτό το πράγμα πρέπει πια και να πάρει μορφή. Να δούμε, θα πάρει μορφή, να πάρει μια άλλη μορφή, δηλαδή δημοκρατική, να μπορέσουμε να συμμετέχουμε στη λήψη των αποφάσεων, να συμμετέχουμε στον έλεγχο της εξουσίας, να συμμετέχουμε στη θέσπιση των νόμων, να είμαστε υποκείμενα της ζωής μας και όχι αντικείμενα όπως είμαστε τώρα. Να μην περιμένουμε τον οποιοδήποτε ανίκανο Σαμαρά, ανίκανο Γεωργάκη Παπανδρέου, Κωνσταντίνο Καραμαλή, Βενιζέλο και όλους τους σχετικούς να μας κυβερνήσει, να μας δώσει λύσεις. Και εδώ ερχόμαστε σε ένα άλλο σημείο που προσπαθούν οι διάφοροι πολιτικάντιδες, είτε είναι στο κέντρο είτε στην αριστερά, να ενσωματώσουν αυτά τα καινούργια αιτήματα, δηλαδή τα αιτήματα για τη δημοκρατία, μέσα στα δικά τους ιδεολογικά σχήματα. Μιλάω συγκεκριμένα για τους αποτυχώντες σοσιαλδημοκράτες, για τον δικό μας τον Γεωργάκη του Παπανδρέου, για την Σεγκολέν Ρουαγιάλ στη Γαλλία, για τον Μπλερ στην Αγγλία, που βάλανε τότε, πριν από λίγα χρόνια, το αίτημα της συμμετοχικής δημοκρατίας, γιατί κάτι είχαν ψηλιαστεί, είχαν δει που πάει το πράγμα. Και το βάλανε αυτό σε ιδεολόγημα μέσα για να θολώσουν τα νερά και να πάρουν τον κόσμο. Βέβαια, αυτό που θεωρούσαν και έλεγαν αυτοί ως συμμετοχική δημοκρατία ήταν μπαρούφες τελικά. Και για να μπορούν να το ελέγξουν. Μπορούν να το ελέγξουν. Και τώρα παρατηρείται το φαινόμενο, η αριστερά μέσω του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, όχι του ΚΚΕ, είναι ένα απολίθωμα εκεί, μένει εκεί πέρα, ένα παλαιομερολογητικό κόμμα. Είναι μια κατηγορία μόνο του. Ναι. Δεν έχει καμιά σχέση με την πραγματικότητα. Όταν λοιπόν λέμε αριστερά εδώ πέρα, πια το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος φαίνεται κάτι γίνεται εκεί πέρα. Από το 2011 ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει μέσα στο λεξιλογιό την άμεση δημοκρατία. Γιατί το βάζει αυτό? Επειδή υπήρξε ως πρόταση. Υπήρξε ως πρόταση και προσπαθεί να εκμεταλλευτεί αυτό το αίτημα που υπήρξε των ανθρώπων για να το βάλει μέσα και να πάρει ψηφοφόρους, για να βγει στην εξουσία, να γίνει κυβέρνηση. Όχι ότι πιστεύει ο ΣΥΡΙΖΑ στην άμεση δημοκρατία. Δεν ξέρει πρώτα-πρώτα τι είναι δημοκρατία ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρει τι είναι δημοκρατία. Αν διαβάσετε τις προκηρύξεις του και τα λοιπά και τις αναλύσεις του, μιλάει για κοινοβουλευτική δημοκρατία, για αντιπροσωπευτική δημοκρατία. Από εκεί βγάζουμε το συμπέρασμα, δεν ξέρει απολύτως τίποτα και το βάζει μέσα αυτό το αίτημα για άμεση δημοκρατία για να κοιμήσει τον κόσμο και να πάρει ψηφοφόρους. Εδώ είναι μεγάλη απάτη. Απάτη της αριστεράς, που προσπαθεί να εκμεταλλευτεί δηλαδή τα καινούργια αιτήματα, τα καινούργια προτάγματα των ανθρώπων, να τα ενσωματώσει μέσα και να πάρει ψηφοφόρους για να βγει στην κυβέρνηση. Και βεβαίως δεν εφαρμόσει απολύτως τίποτα. Έχουμε λοιπόν μία κατάσταση καινούργια, η οποία ναι μεν μας προειδιάζει για κάτι το καλό,
αλλά απ' την άλλη πρέπει να είμαστε ψύχρεμοι και να μπορούμε να αποτιμούμε την κατάσταση και να μην εναποθέτουμε αυτά τα προτάγματα, τα καινούργια που έχουν εμφανιστεί στους διάφορους πολιτικάντες, στα διάφορα κόμματα, σε συγκεκριμένα κόμματα τα οποία πια μιλάνε. Δηλαδή ξαφνικά ανακάλυψαν την άμεση δημοκρατία. Δηλαδή πριν το 2011 πού ήταν αυτή η άμεση δημοκρατία? Γιατί λοιπόν δεν το έχουν ως... Γιατί δεν το είχαν ως έτοιμα? Και εν πάση περιπτώσει δεν μπορεί να ταυτιστεί, όπως σας είπα, η άμεση δημοκρατία με τον σοσιαλισμό. Ή θα έχουμε άμεση δημοκρατία ή σοσιαλισμό. Πρώτα λοιπόν θα έχουμε άμεση δημοκρατία και εκεί μπορεί ο καθένας να βάλει το αίτημά του. Ο καθένας θέλει σοσιαλισμό, ας το βάλει μέσα στη συνέλευση. Να αποφασίσει η κοινωνία, όχι να αποφασίσει το κόμμα της αριστεράς τι κοινωνικό και οικονομικό καθεστώς θα έχουμε. Και εγώ θα προτείνω, πραγματικά, εγώ προσωπικά είμαι υπέρ της οικονομικής ισότητας. Μέσα στη συνέλευση θα προτείνω να γίνει οικονομική ισότητα. Το πώς θα επιτευχθεί και το πώς θα γίνει θα πρέπει να πείσω τη συνέλευση. Δεν θα το φέρω εγώ με τους φίλους μου ή με το κόμμα μου, όπως έγινε στο παρελθόν με τα κομμουνιστικά κόμματα και τα σοσιαλιστικά που οδήγησαν στα δικτατορικά καθεστώτα που είπαμε. Θα πρέπει να το αποφασίσει η ίδια η κοινωνία. Να αποφασίσει η κοινωνία ότι θέλει σοσιαλισμό. Ναι, εντάξει, με γεια της, με χαρά της. Πίστηκε όμως η μεγάλη πλειοψηφία και ας το εφαρμόσει. Όχι να έρθει ως καπέλο όπως ήρθε μέχρι τώρα. Δηλαδή είναι σαφέστατα τα πράγματα. Πρέπει πρώτα εμείς να μάθουμε να αποφασίζουμε, να συγκεντρωνόμαστε, να μιλάμε με επιχειρήματα και όχι με τρομοκρατίες και όχι με μειοψηφίες. Και μέσα από εκεί, από την κουβέντα, θα προτείνει ο καθένας ό,τι θέλει. Ελεύθερος είναι. Αυτό σημαίνει άμεση δημοκρατία. Και θα προτείνει ο καθένας αυτό που θέλει και αυτό που θα βγάλει συνέλευση ως πλειοψηφία αυτό να γίνει. Με ευθύνη της κοινωνίας. Έτσι λοιπόν πρέπει να ξεκαθαρίζονται τα πράγματα. Έχουμε λοιπόν ένα στόχο, δημοκρατία. Από τη στιγμή που βάζεις δημοκρατία και σοσιαλισμό, σημαίνει κάτι πάει καλά. Πρώτον, δεν έχεις απελευθερωθεί από τα παλιά ιδεολογήματα. Μιλάω για την αριστερά, έτσι. Από τα παλιά ιδεολογήματα του σοσιαλισμού και του κομμουνισμού. Και δεύτερον, δεν ξέρεις τι είναι δημοκρατία. Συνεπώς, αυτό το οποίο θα κάνεις όταν γίνεις κυβέρνηση θα είναι ένα μπάχαλο. Θα είναι εξίσου επικίνδυνο όπως είναι και ο Σαμαράς. Νομίζω ότι με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος. Πριν τελειώσουμε, ήθελα να μου ξεκαθαρίσετε ένα ζήτημα. Συνάδει η δημοκρατία, η άμεση δημοκρατία με το θεσμό των κομμάτων? Δηλαδή μπορεί η άμεση δημοκρατία να λειτουργήσει και παράλληλα να συνυπάρχουν και πολιτικά κόμματα? Στην καθαρή μορφή όχι. Διότι τα κόμματα τι σημαίνουν όπως τα ξέρουμε έτσι? Σημαίνουν ότι είναι ενός ατόμων που θέλουν την εξουσία, την κυβέρνηση, που σημαίνει ότι αυτά θα αποφασίζουν και όχι ο κόσμος. Τα κόμματα, η λογική των κομμάτων είναι ψηφίστε μας εμάς για να σας λύσουμε τα προβλήματα. Ακριβώς αυτό είναι το αντίθετο με την αντίληψη της και την ιδέα της άμεσης δημοκρατίας. Η άμεση δημοκρατία σημαίνει εμείς οι ίδιοι είμαστε ικανοί να λύσουμε τα προβλήματά μας και κανένα κόμμα και κανείς αρχικός δεν είναι. Άρα δεν είναι αντιφατικό κόμματα να ζητούν μεταρρυθμίσεις προς άμεση δημοκρατία? Ακριβώς. Τι εννοούν όμως? Τι εννοούν αυτοί? Επειδή ακριβώς μπήκε στην ημερήσια διάταξη, θα λέγαμε. Ως αίτημα από τον κόσμο, ας πούμε. Ως αίτημα από τον κόσμο, το βάζουν μέσα και λένε να δώσουμε, να κάνουμε ένα δημοψήφισμα, θα δώσουμε και κάποιο δικαίωμα να κάνει, όπως στην Ελβετία, ξέρω εγώ, να μαζεύεται υπογραφές για να κάνει κάποιο δημοψήφισμα κτλ. Δηλαδή, αυτό εννοούν άμεση δημοκρατία. Αυτό όμως δεν είναι άμεση δημοκρατία. Γι' αυτό μπαίνει πάλι επιτακτικά το. Και ελπίζω στην επόμενη φορά να μιλήσουμε για τις αρχές της άμεσης δημοκρατίας που θα μας βοηθήσει να ξεκαθαρίσουμε ακριβώς τι είναι η δημοκρατία, τι είναι η άμεση δημοκρατία, τι είναι τα σημερινά πολιτεύματα και πώς μπορεί να τα επιτύχουμε. Γιατί τώρα υπάρχει μια σύγχυση. Έρχεται λοιπόν το τάδε κόμμα της αριστεράς και λέει ότι άμεση δημοκρατία. Και τι εννοεί? Κάποιο δημοψήφισμα, τα φέρει ένα δημοψήφισμα και θα δώσει τη δυνατότητα, αν μπορέσει, στον κόσμο, μαζεύοντας υπογραφές, να κάνει ορισμένα δημοψηφίσματα. Δηλαδή κατά το στυλ της Ελβετίας. Και εδώ μπαίνουμε σε ένα άλλο θέμα που θα μας δοθεί η ευκαιρία να το αναλύσουμε και αυτό. Πάντως, για να τελειώσουμε με αυτή την πολύ σημαντική ερώτηση, τα κόμματα είναι αντίθετα στη δημοκρατία και η δημοκρατία είναι αντίθετη στα κόμματα. Ακριβώς επειδή τα κόμματα, το ξέρουν αυτό οι αρχαίοι, επειδή τα κόμματα στηρίζονται στις εκλογές,
Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι κακές εκλογές. Εμείς πάμε παραπέρα, έτσι. Δεν λέμε ότι είναι πολύ καλά αυτά τα συστήματα τα οποία ζούμε. Έχουμε ελευθερίες, δημοκρατίες, δικαιώματα, μια ηλική ευημερία, στο πούμε έτσι. Πολύ σημαντικά πράγματα. Πάρα πολύ σημαντικά. Τα σημαντικότερα ίσως που έχουμε αποκτήσει στην ανθρώπινη ιστορία. Αλλά δεν είναι δημοκρατίες. Είναι ολιγαρχίες. Εμείς λοιπόν μιλάμε να πάμε στην δημοκρατία. Και οι αρχαίοι λοιπόν, όπως έλεγα, το ξέραν πολύ καλά ότι οι εκλογές και τα κόμματα είναι ολιγαρχία. Το λέει πολύ καλά όχι οι ακρεφνείς δημοκράτες της εποχής, αλλά και ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης. Ότι οι εκλογές είναι ολιγαρχικές. Το δημοκρατικό χαρακτηριστικό, αυτό που δίνει την ειδοποιώ διαφορά της δημοκρατίας, είναι η κλήρωση, όχι οι εκλογές. Αυτό είναι ένας μεγάλος μύθος που πρέπει να διαλύσουμε, ότι δήθεν επειδή έχουμε εκλογές έχουμε δημοκρατία. Η δημοκρατία έχει ως χαρακτηριστικό την κλήρωση, ενώ η ολιγαρχία έχει τις εκλογές. Αυτά. Να χαιρετήσουμε νομίζω τους ακροατές μας. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Οικονόμου. Θα τα πούμε σε 2 Δευτέρες από σήμερα. Σε 2 Δευτέρες. Πάλι ας ελπίσουμε ότι θα έχουμε το... δεν θα μας έχει προλάβει πραγματικότητα για να πούμε λίγο τις αρχές της άμεσης δημοκρατίας και να δώσουμε έτσι μια διαφορετική διάσταση σε αυτά που λέμε. Ίσως μπορούμε να δίνουμε μια μικρή παράταση. Ναι. Κάποιο τέταρτο στη... Ναι, αλλήμωνο. Δεν αγχωνόμαστε. Ωραία. Λοιπόν, να σας ευχαριστώ πολύ και εσάς και τους ακροατές. Καλό απόγευμα σε όλους. Γεια σας. Γεια χαρά.